Ορίστε. Ποιος? Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρώτη φορά βλέπω μία ομιλία 72 λεπτών και την κατάθεση 72 ήταν, 80 ήτανε, και την κατάθεση διαδοχικών εγγράφων στα πρακτικά χωρίς ο ομιλών να πει τίποτα το ουσιαστικό για την ταμπακέρα. Τίποτα. Ούτε κουβέντα. Εγώ θα καταθέσω λίγα στα πρακτικά, κύριε Βενιζέλο, αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω ειλικρινά. Περασπιστήκατε με πάθος το νόμο του 2010 που κύρωσε το σχέδιο σύμβασης το οποίο εσείς διαπραγματευτήκατε. Είστε περήφανος γι' αυτό? Είστε υπερήφανος για το αποτέλεσμα του σχεδίου σύμβασης και του νόμου που ψηφίσατε και της τροπολογίας που εσείς φέρατε σε σχέση με το αποτέλεσμα που υπάρχει σήμερα? Είστε υπερήφανος που δόθηκαν 360 εκατομμύρια ευρώ σε καιρό κρίσης σε κάποιους που δεν ξέρουμε που βρίσκονται αυτή τη στιγμή, που 4 υποβρύχια παραμένουν μισοτελειωμένα αλλά δεν παραδίδονται στο πολεμικό ναυτικό, που 1.200 εργαζόμενοι δεν έχουν Χριστούγεννα και που μας εγκαλούν και από πάνω στα δικαστήρια τα διεθνή για αποζημίωση άλλου 1 δισεκατομμυρίου ευρώ? Είστε υπερήφανος για αυτό το κατόρθωμα το οποίο έχετε επιφέρει? Μιλήσατε 72 λεπτά για να το υπερασπιστείτε. Αλλά πολλά από τα λεφτά τα οποία χρειαστήκατε εδώ, χωρίς όμως να δώσετε ούτε μία απάντηση στην ταμπακέρα, ήταν για άλλη μια φορά για να αφήσετε αήθη υπονοούμενα πέραντι στο ΣΥΡΙΖΑ, στους συνεργάτες του, στη στρατηγική του, στις στοχεύσεις του. Ούτε λίγο ούτε πολύ ήρθατε εδώ να μας κατηγορήσετε ότι εμείς αναδεικνύουμε τη μείζωνος εθνική σημασία, το μείζον αυτό εθνικό θέμα, γιατί αφορά το πολεμικό ναυτικό, την ασφάλεια, την εθνική, διότι λέει είμαστε, μας υποκινούν τα ανταγωνιστικά συμφέροντα. Σε ποιους αναφέρεστε? Στα ναυπηγεία της Ελευσίνος. Πρώτα και κύρια, μάλλον και τον κύριο Ταβουλάρη, μάλλον θα έπρεπε να απευθυνθείτε στον κύριο Πρωθυπουργό. Πως γνωρίζετε, ήταν στενός του συνεργάτης στην πολιτική άνοιξη. Λάθος πόρτες χτυπάτε. Δεύτερον και σημαντικότερο, την τροπολογία αυτή, όχι νόμο για τα ναυπηγεία της Ελευσίνας, εσείς την ψηφίσατε. Όχι νόμο, τροπολογία, εσείς την ψηφίσατε. Θέλετε να εντάξετε και το θέμα της Ελευσίνας, βεβαίως, να ενταχθεί στην υποεξέταση πρόταση για εξεταστική. Να την ψηφίσουμε μαζί. Και τρίτο και σημαντικότερο, ποιος είναι αυτός που στην πραγματικότητα δουλεύει για τη διευκόλυνση αυτών των ανταγωνιστικών συμφερόντων των ναυπηγείων της Ελευσίνας? Μα προφανώς εσείς που διαλύσατε τα ναυπηγεία της Καραμαγκά. Όχι εμείς που ζητούμε να υπάρξει επόμενη μέρα για τα ναυπηγεία του Καραμαγκά. Αφήσατε αήθη υπονοούμενα για αν εξαίρετο αξιωματικό των ενόπλων δυνάμεων αεροπόρο, το Γιάννη τον Ταφίλη, που μας τιμά η παρουσία του στο τμήμα ενόπλων δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί άραγε? Γιατί ο κύριος Ταφίλης ήταν ο άνθρωπος ο οποίος, όντας αξιωματικός αεροπορίας, έφερε στην επιφάνεια τα περιβόητα προβλήματα της αγοράς του αιώνα, τα Μιράζ 2000, τα προβλήματα του Ραντάρ, υπόθεση τυφλά Μιράζ, όπως ονομάστηκε αργότερα επί κυβέρνησης Μητσοτάκη. Και εν πάση περιπτώσει, εάν έχετε οποιοδήποτε συγκεκριμένο στοιχείο, να το καταθέσετε εκεί που πρέπει. Φαντάζομαι ότι ο κύριος Ταφίλης και όλοι όσοι για τους οποίους αφήνετε τέτοιου είδους υπονοούμενα θα υπερασπιστούν τον εαυτό τους με κάθε ένδικο μέσο που έχουν. Ας έρθουμε όμως τώρα στο θέμα των αντισταθμιστικών ωφελημάτων. Αλήθεια, κύριε Βενιζέλο, πότε λέτε την αλήθεια και πότε λέτε ψέματα για το θέμα αυτό? Το 2005
Στο πόρισμα του ΠΑΣΟΚ στην Εξεταστική Επιτροπή για τα Εξοπλιστικά Προγράμματα με δική σας πρώτη υπογραφή λέγατε ο θεσμός των αντισταθμιστικών ωφελημάτων όπως προέκυψε έχει εθνική σημασία για την οικονομία. Κυρίως όταν το αντικείμενο των προγραμμάτων είναι η μεταφορά προωθημένης τεχνολογίας στον αμυντικό τομέα και σε άλλους. Πόρισμα ΠΑΣΟΚ 2005. Αργότερα αλλάξατε άποψη και ισχυριστήκατε ότι με την κατάργηση των αντισταθμιστικών ωφελημάτων ωφελήθηκε το δημόσιο. Υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι μέσα από τα αντισταθμιστικά ωφελήματα υπήρξαν ύποπτοι και παράνομοι διάβλοι μαύρου χρήματος. Όμως έρχεται το ΣΔΟΕ και οι ελεκτές του που αξιολογούν τα ποσά των συμβάσεων και των αντισταθμιστικών ωφελημάτων που δεν υλοποιήθηκαν, όχι αυτά που υλοποιήθηκαν με τον τρόπο που υλοποιήθηκαν και ούτε αυτά μπορούμε να τα ελέγξουμε, αυτά που δεν υλοποιήθηκαν. Και έρχεστε με την τροπολογία αυτή και τα χαρίζετε στους Γερμανούς. 264 εκατομμύρια ευρώ. Είναι η ίδια αμαρτωλή τροπολογία που ένα μήνα μετά την ψήφιση νόμου στη Βουλή που αφορούσε ως αντισυμβαλόμενους με το ελληνικό δημόσιο την Abu Dhabi Mar για την οποία είχε γνωμοδοτήσει και η Λαζάρτ και άρα ήταν αξιόχρεη και άρα επίστη η Ολομέλεια όπως επίστη τότε η πλειοψηφία ΠΑΣΟΚ και Λάος, όχι άλλα κόμματα και αλλάζεται την Abu Dhabi Mar με την Premier Invest και ταυτόχρονα δίνεται δώρο τα 264 εκατομμύρια ευρώ που το ΣΔΟ έχει προσδιορίσει ως οφειλές. Λέτε, μας είπατε πριν από λίγο, ότι δεν είχε προκληθεί καμία κοινοβουλευτική δραστηριότητα από τον ΣΥΡΙΖΑ τότε. Και πώς ξαφνικά τώρα το θυμηθήκατε το θέμα. Έχω να σας καταθέσω τοποθέτηση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, του Παναγιώτη Λαφαζάνη. Στην Ολομέλεια, 2/11/10, ξεκινά. Πρέπει να εκφράσω τη λύπη μου, διότι αυτά που συμβαίνουν με δύο τροπολογίες συνιστούν ένα μείζον κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Ψήφισε η κυβερνητική πλειοψηφία, η πλειοψηφία της κυβέρνησης, μια συμφωνία που μεταβίβασε τα ναυπηγεία από τη ΧΑΝΤΕΒΕ σε μια εταιρεία αραβικών συμφερόντων, την Abu Dhabi Mar, και άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο, το οποίο στυλιτεύσαμε βεβαίως, να υπάρχει στο μέλλον και στη δεδεμένη εταιρεία. Και ξαφνικά δεν στέγνωσε το μελάνι από την υπογραφή της συμφωνίας και η Abu Dhabi Mar μετατράπησε σε Premier Invest, μια άλλη εταιρεία, όχι από το Abu Dhabi αλλά από το Λίβανο. Και παρακάτω έλεγε ο Παναγιώτης Λαφαζάνης. Υπάρχουν φορολογικές παραβάσεις, οι οποίες έχουν εντοπιστεί από το ΣΔΟΕ. Και έρχεται μια ρύθμιση εδώ για να παραγραφούν, να διαγραφούν με μια μονοκονδυλιά. Μπορούν να γίνονται αυτά τα πράγματα, διερωτούνται. Θα ήθελα να μας απαντήσετε, να δώσετε μια εξήγηση. Ευγενικός πάντα ο κ. Λαφαζάνης, αλλά δεν χρειάζεται κανείς να είναι αγενής για να λέει τα πράγματα με το όνομά τους, καταθέτω στα πρακτικά. Και έρχομαι όμως στην ουσία όσων δεν απαντήσατε παρά τα 72 και λεπτά ομιλίας, χρονομιλίας που σας διέθεσε ευγενικά το Προεδρείο. Κύριε Βενιζέλε, 7 μέρες πριν από την κύρωση της συμφωνίας στη Βουλή έχουμε τη μεταβίβαση το 75% των μετόχων της ΕΝΑΕ στην εταιρεία με την επωνυμία ΧΕΡΝ. Ιδού το μητρώ των μετοχών, το οποίο καταγράφει την πράξη 22/9/2010. Το 75% των μετοχών των ΕΝΑΕ περνάει τελικά πριν την ψήφιση, προσέξτε,
όχι στην Privinvest, για την οποία εσείς φέρατε τροπολογία στη Βουλή, αλλά σε μία εταιρεία Hern 2. Θυμίζω ότι η Hern ήταν η πρώτη εταιρεία που κατήχε τα ΕΝΑΕ των Γερμανών. Hern 2 τώρα, τον ίδιο λέω, ίσως, μπορεί, δεν ξέρω, να μας πείτε. Το 75% και εδώ το Μητρώο των Μετοχών. Κρατήστε το. Ψηφίζεται ο νόμος. Και στις 20 Οκτωβρίου του 2010, προκειμένου να εκτελεστεί η σύμβαση, η Abu Dhabi Mar, και η HDV στέλνουν στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης επιστολή κατά την οποία αναφέρουν ότι οι όροι ολοκλήρωσης, closing condition, από τη δική μας πλευρά έχουν εκπληρωθεί. Ποιοι είναι αυτοί οι όροι? Η Abu Dhabi Mar, ή μία εταιρεία συνδεδεμένη με την Abu Dhabi Mar, να αποκτήσει το 75,1 των μετοχών των ΕΝΑΕ. Προς το σκοπό πληροφόρησης, το αποκτών μέρος είναι η εταιρεία Privinvest. Αυτό σας το στείλανε διότι ήταν όρος της σύμβασης. Το μετοχολόγιο λέει Hern. Όρος της σύμβασης, επιστολή Privinvest. Εδώ είναι απάτη. Απάτη προς το ελληνικό δημόσιο. Τη γνωρίζατε? Ερώτημα. Δεν απαντήσατε. Ή το ένα έγγραφο που καταθέτουν είναι πλαστό, ή το άλλο έγγραφο που σας έστειλαν είναι πλαστό. Δεν μπορεί και τα δύο να ισχύουν. Κρατήστε. Παναγιώτης Λαφαζάνης επιμένει. Διότι υπάρχει η αγωγή των εργαζόμενων για τους οποίους τόσο κόπτεστε. Δεν μας αγαπάνε εμάς, αλλά εσάς τους προστάτες τους. Αγωγή προς τα ΕΝΑΕ. Και το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών. Η αγωγή έγινε 5 Ιανουαρίου του 2011. Και το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών εκδίδει απόφαση. Στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρει, η ΕΝΑΕΚ μεταβιβάστηκε στις 22/9/2010 το 75% των μετοχών της εναγωμένης στην εταιρεία με την απονομία Hern, η οποία εν συνεχεία αγοράστηκε από την Privinvest στα πλαίσια της μεταβίβασης πλειοψηφικού πακέτου της εταιρείας. Κατά ακολουθίαν, σήμερα η εταιρεία Hern είναι κύρια κάτοχος του 75,1% των μετοχών των ΕΝΑΕ. Έθεσα κάποια ερωτήματα και προς τον Υπουργό και προς εσάς. Σε ποιον ανήκουν τα ναυπηγεία σήμερα? Με ποιον σκιαμαχείτε? Δεν ξυφομαχείτε στις μονομαχίες. Δεν είναι με μένα η μονομαχία. Με αυτούς είναι η μονομαχία. Για την υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος καταθέτω και την απόφαση του μονομελούς. Έρχεται όμως ο Παναγιώτης ο Λαφαζάνης στις 21/11 και σας καταθέτει γραπτή ερώτηση, κύριε Υπουργέ, κύριε Αντιπρόεδρε, με θέμα οι καταγγελίες για μαϊμού μεταβίβαση των ναυπηγείων Σκαραμαγκά από την ThyssenKrupp στον εαυτό της, όπου αναφέρεται στις καταγγελίες των εργαζομένων και ρωτά αν αληθεύει τελικά ότι τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά μεταβιβάστηκαν από την ThyssenKrupp σε θηγατρική της και επομένως τον εαυτό της. Να το κόλπο γκρόσο. Μην ψάχνετε το μυστικό στον κόλπο. Βορειότερα να το ψάξετε. Πάνω από το Ρήνο. Τι απαντάτε, κύριε Αντιπρόεδρε, στο κοινοβουλευτικό έλεγχο? Είναι λυπηρό και παράδοξο το γεγονός ότι ο κύριος ερωτών βουλευτής που συμμετείχε ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματός του στη συζήτηση και ψήφιση του νόμου 3885-2010 μεταφέρει με τη μορφή ερώτησης καταγγελίες συνδικαλιστικής παράταξης και παρακάτω λέτε ότι η μεταβίβαση των ΕΝΑΕ τον Οκτώβριο του 2010 της πλειοψηφίας των μετοχών της έγινε στον όμιλο Abu Dhabi Mar. Αυτά απαντάτε. Πάρτε το γι' αυτό.
Ερώτημα. Ξέρατε τι απαντάτε ή ήσασταν παραπλανημένος? Ερώτημα. Και δεύτερο ερώτημα. Αξίζει τον κόπο να γίνει, κύριε της Δημάρ, Εξεταστική Επιτροπή για αυτά, είναι πόλωση? Κύριε της Νέας Δημοκρατίας, είναι πόλωση? Πάμε λοιπόν παρακάτω. Μας είπατε ότι εφόσον υπάρχει νόμος, πρέπει να τελειώσει εδώ η κουβέντα. Το είπατε στα 10 λεπτά, θα ήμασταν ευτυχείς. Δεν τελείωσε στα 10 λεπτά η κουβέντα. Εφόσον υπάρχει νόμος, είπατε, ο κάθε υπουργός που δεν τον εφαρμόζει παρανομεί. Αλήθεια, γι' αυτό στείλατε επιστολή στις 17 Τετάρτου του 12, τον Απρίλη του 12, στον κύριο Αβραμόπουλο να εφαρμόσει τον νόμο επειδή παρανομούσε, που δεν τον εφήρμοζε, μετά την εκταμείωση 360 εκατομμυρίων να εκταμιευθούν και άλλα. Και του λέτε, είχα διαμορφώσει, είναι λίγο μετά από όταν ο κύριος Μιχελάκης βγήκε και κατήγγειλε. Και του λέτε, είχα διαμορφώσει την πεποίθηση ότι κοινός σκοπός μας ήταν η πλήρης και υπέρ των συμφερόντων του δημοσίου, αναμφίβολα, εφαρμογή του ισχύοντος νόμου. Η Νέα Δημοκρατία, λέγατε τότε, με τις δηλώσεις αυτές, παρεμποδίζει την εφαρμογή του ισχύοντος νομικού πλαισίου, θέτοντας σε κίνδυνο τα συμφέροντα του δημοσίου, βέβαια, γιατί πάντα αυτό μας νοιάζει, και χιλιάδες θέσεις εργασίας. Και συνεχίζατε, είμαι βέβαιος φυσικά, ότι η δήλωση αυτή είναι ανακριβής και υπηρετεί απλώς μικροκομματικές επικοινωνιακές σκοπιμότητες. Είμαι βέβαιος ότι εσείς ως αρμόδιος και υπεύθυνος υπουργός αγωνίζεστε για την πλήρη και ορθή εφαρμογή του ισχύοντος νομικού πλαισίου. Γιατί αυτή η πρεμούρα για την εφαρμογή του ισχύοντος νομικού πλαισίου και από τον τότε υπουργό της κυβέρνησης Παπαδήμου, κ. Αβραμόπουλο, δηλαδή την εκταμείευση κι άλλων πληρωμών? Γιατί? Κρατήστε το γι' αυτό. Κύριε Πρόεδρε, συντομεύεται. Θα συντομεύσω τώρα, ναι. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εμείς καταθέτουμε ένα μεγάλο ερωτηματικό. Αν ισχύει το γεγονός ότι οι Γερμανοί βρήκαν ένα παρένθετο, βάλανε μέσα το brand name Abu Dhabi Mar προκειμένου να ξεγελαστεί η Ελληνική Βουλή και να ψηφίσει, για να συνεχίσουν να πάρουν παραγγελία άλλου ενός δις, να γλιτώσουν από αντισταθμιστικά ωφελήματα, από φορολογικές παραβάσεις, από τόκους υπερημερίας, προκειμένου όμως το τέλος, αφού πάρουν κι άλλα τόσα, 360, να αφήσουν δια του κυρίου Σάφα τα υποβρύχια να σκουριάζουν, και όλα αυτά τα διαχειρίστηκαν κάποιοι, έχουν την ευθύνη. Ή ήσασταν και εσείς θύμα, κύριε Βενιζέλο, του κόλπο Γκρόσο, και άρα πρέπει να ζητήσετε από τον ελληνικό λαό συγγνώμη για την αφέλειά σας, ή ήσασταν και εσείς το κόλπο? Επειδή όμως όλοι εσείς που θα ψηφίσετε σε λίγο, προφανώς και δεν ήσασταν στο κόλπο, σας καλώ να ξανασκεφτείτε την ψήφο σας.